Η καρδιά μας και το μυαλό μας όλο τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στους συναδέλφους μας υγειονομικούς στη Γάζα, οι οποίοι εδώ και μήνες δίνουν έναν ηρωικό, έναν υπεράνθρωπο αγώνα, παραμένοντας στο πλευρό των ασθενών τους. Το κράτος του Ισραήλ μετέτρεψε σε νεκροταφεία τα νοσοκομεία της Βόρειας Γάζας. Μετά τον βομβαρδισμό, ο Ισραηλινός στρατός δεν δίστασε να εισβάλλει στα νοσοκομεία, να συλλάβει ασθενείς και υγειονομικούς και να σπείρει το θάνατο. Μόλις χθες, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα, ανασύρθηκαν 80 πτώματα από 3 ομαδικούς τάφους μέσα σε τμήμα του νοσοκομείου Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας. Μετά την ολοσχερή καταστροφή των νοσοκομείων της Βόρειας Γάζας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενημέρωσε ότι τα νοσοκομεία στη Νότια Γάζα έχουν ξεμείνει από καύσιμα και σύντομα θα σταματήσουν να λειτουργούν. Παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη λωρίδα της Γάζας, στην περικυκλωμένη Ράφα, όπου εξελίσσεται το πιο πρόσφατο αποτροπιαστικό επεισόδιο μιας αιματηρής γενοκτονίας. Η Παλαιστίνη είναι πνιγμένη στο αίμα από τη θηριωδία και τα εγκλήματα πολέμου του κράτους του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενεργή εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης. 35.000 Παλαιστίνοι νεκροί και 78.700 τραυματίες. Και ο κατάλογος μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Αυτός είναι ο πρόσφατος απολογισμός μιας φαγής που έχει στοιχήσει τη ζωή σε πάνω από 100.000 ανθρώπους τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση των σχεδιασμών των μονοπωλίων στην περιοχή εμπλέκει ακόμα πιο βαθιά τη χώρα μας στο πλευρό του εγκληματικού κράτους του Ισραήλ. Είναι συνένοχη στο έγκλημα με θύμα το λαό της Παλαιστίνης και με νέους κινδύνους και για τον ελληνικό λαό, συνεχίζοντας τη διαχρονική πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση που έχει αφήσει τα νοσοκομεία σε άθλια κατάσταση, χωρίς προσωπικό, χωρίς εξοπλισμό, δίνει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς, για την ενεργό συμμετοχή στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Ο Υπουργός Υγείας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, έφτασε στην αθλειότητα να πει ότι για τις δολοφονίες στη Γάζα ευθύνονται οι ίδιοι Παλαιστίνοι που αντιστέκονται. Έχουμε χρέος να μην μείνουμε σιωπηλοί. Οι υγειονομικοί έχουμε μάθει να σώζουμε ζωές με τα ίδια μας τα χέρια. Δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι. Με αφορμή και τη σημερινή κινητοποίηση, ενώνουμε τη φωνή μας με τα εκατομμύρια που καταδικάζουν τις δολοφονίες μωρών, μικρών παιδιών, άμαχου πληθυσμού, ασθενών. Απαιτούμε να ανοίξουν τώρα όλοι οι δίωδοι και τα περάσματα ανθρωπιστικής βοήθειας και υγειονομικού υλικού που κρατάει κλειστά το Ισραηλινό κράτος, κάνοντας τη Ράφα πόλη θανάτου. Απαιτούμε την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από τις πολεμικές συγκρούσεις. Κανένα στρατιωτικός έξω από τα σύνορα, να γυρίσει τώρα πίσω η φρεγάτα Ίδρα. Φωνάζουμε ακόμα πιο δυνατά το σύνθημα που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη!